Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 70 χώρες και 20 διεθνείς οργανισμούς, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η διάσκεψη δωρητών για το Αφγανιστάν. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, Νέβεν Μέμιτσα, και ο Υπουργός Οικονομικών του Αφγανιστάν, Αχμάτ Χακίμι, υπέγραψαν συμφωνία στήριξης ύψους 200.000 ευρώ για το επόμενο έτος. Οι πόροι θα μας βοηθήσουν να προοδεύσουμε, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Αποτελούν λύσεις στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως είναι οι συγκρούσεις, η βία και κυρίως η μετανάστευση. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφγανιστάν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για τον επαναπατρισμό των Αφγανών μεταναστών που δεν λαμβάνουν άσυλο στην Ευρώπη. Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε και το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν. Ζητάμε από την διεθνή κοινότητα και την ευρωπαϊκή να συνεχίσουν την οικονομική και ηθική στήριξη στον λαό του Αφγανιστάν, έτσι ώστε στη χώρα να έρθει η ηρεμία, η ειρήνη και η σταθερότητα, ανέφερε ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 15 χρόνια μετά την Αμερικανική επέμβαση, το Αφγανιστάν παραμένει εξαρτημένο από τη διεθνή οικονομική βοήθεια και αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας. Η νέα επίθεση από τους Ταλιμπάν στην Κουντούζ έδειξε ότι το Αφγανιστάν έχει μακρύ δρόμο για να πετύχει την ειρήνη. Παράλληλα, αποτελεί μία ακόμα υπενθύμηση ότι αν η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν δεν στηριχτούν αρκετά, ίσως υπάρξει κίνδυνος η χώρα να μετατραπεί σε νέο Ιράκ.